Γεια σας παιδιά, Trump Rider εδώ. Βρισκόμαστε άλλοι σε άλλο ένα βίντεο στην Καρδίτσα. 7 Γενάρη είναι η ημερομηνία. Και θα πάω να κάνω μια βόλτα και να πούμε δύο λόγια για ουσιαστικά να κράξουμε τις εταιρείες για κάποια ηλεκτρονικά που εγώ τα θεωρώ απαραίτητα, αλλά αυτές δεν τα βάζουν. Λοιπόν, εγώ κάτι που θεωρώ απαραίτητο όταν κάποιος παίρνει μια μηχανή τουλάχιστον 500 κυβικά είναι το cruise control. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο 2023. Παίρνεις ένα 6,5, ένα 800. Δηλαδή πού θα το πάρεις να πας, θα το πάρεις να κυκλοφορείς μέσα στην πόλη και να πας μόνο στο βουνό, δεν θα βγεις ποτέ εθνική με ένα 600. Που μπορεί να ταξιδέψει με τα όρια ταχύτητας εθνικής, μπορεί να ταξιδέψει. Γιατί να μην έχει cruise control? Πάνε και μου βάζουν εταιρείες σε 125 κυβικά, κάτι τώρα δεν θυμάμαι τα σήμανα έχουν. Τα σπάω σε κάποια σκουτεράκια 125 κυβικά, πάνε και βάζουν traction control. Τι να το κάνει το traction control το 125? Πού θα το, δηλαδή, άμα χρειάζεσαι traction control για να οδηγήσει ένα 125, τι να πω μετά, καλύτερα μην οδηγείς. Εντάξει, είναι λίγο σκληρό κάπως αυτό που λέω, αλλά δηλαδή 15 χρόνια πριν που δεν είχαμε traction control, τι πάθαμε? Εντάξει, το ABS ακόμα και σε μικρά και σε λίγα κυβικά και σε 50 κυβικά που λέω λόγος χρειάζεται, θεωρώ, ειδικά για έναν άπειρο οδηγό. Θα τον γλιτώσει από πολλά πεσήματα, χαζά πεσήματα. Αλλά το traction control, δηλαδή, εντάξει. Δεν λέω τώρα άντε να πεις να είναι κανένα δίχρονο με 25 άλογα, 125 και να έχει απότομη ροπή και δύναμη, άντε εκεί να το βάλεις. Αλλά τώρα μην πας και με το βάζεις το traction στα 10-15 άλογα, δηλαδή άμα ο οδηγός χρειάζεται traction control για να το οδηγήσει, είναι καλύτερο να μην οδηγάει δίκυκλο. Εγώ έτσι πιστεύω. Σκληρό αυτό που λέω, αλλά έτσι πιστεύω. Αλλά πού θέλω να καταλήξω, ότι αν και μου βάζουν ένα χρέωστο ηλεκτρονικό, γιατί κατά τη δική μου γνώμη, στα 125, στα λίγα κυβικά, εντάξει, φυσικά δεν είναι κράζος στα 250-300 κυβικά, ναι, να το βάλουν. Αλλά σε αυτά τα κυβικά, εντάξει, εγώ το θεωρώ χρέωστο το traction control. Όμως το cruise control, δηλαδή ο αυτόματος πιλότος για το ταξίδι, είτε έχεις 300 κυβικά, είτε έχεις 400 κυβικά, είτε 250, ας πούμε ένα 250, μπορείς να ταξιδεύεις με 100 χιλιόμετρα, όχι 110, 110, αν και υπάρχουν και 250 που μπορούν να ταξιδεύουν και με 110. Π.χ. Βεστρόμ 2,5 που δεν κυκλοφορεί πλέον καινούριο. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και μηχανάκια που μπορούν να ταξιδέψουν στα 250 κυβικά και στα 300. Π.χ. στα 300 το βλέπεις στο 300, το 6. Το καβασάκι μπορεί να ταξιδέψει. Δηλαδή σε αυτά τα κυβικά, γιατί να μην έχουν ένα cruise control όταν βγάζουν καινούργια? Εντάξει, δεν σας λέω τώρα μηχανάκια να βγήκαν το 2015 και να είχαν cruise control τώρα που βγαίνουν. Δηλαδή βγήκε, ας πούμε, το καινούργιο το Vestron το 800. Θα πάρει κάποιος 800 για να πάει μέχρι το βουνό και να κυκλοφορεί μέσα στην πόλη? Δηλαδή δεν θα χρειαστεί να βγει παραπέρα, να διανύσει την εθνική οδό για 300-400 χιλιόμετρα για να φτάσει στο βουνό που θέλει και να κάνει τη διαδρομή τη χωμάτινη που θέλει, που εκεί δεν θα το χρειάζεται το cruise control, αλλά στα 300 χιλιόμετρα που θα διανύσει θα το χρειαστεί. Δηλαδή η μόνη, ας πούμε, εταιρεία που το κατάλαβε αυτό σε αυτά τα κυβικά, 650 και τα σχετικά, είναι η Aprilia. Στο Touareg το 660 βάζει cruise control, το οποίο χρειάζεται. Άλλο μηχανάκι, ας πούμε, πάλι που το έχει καταλάβει ότι χρειάζεται, είναι με το Gucci. Το βάζει και αυτή στο V85TT. Άλλη εταιρεία που, εντάξει, θεωρώ ότι η CF Moto, ας πούμε, το MT το 800 βάζει cruise control,
Εγώ πιστεύω εντάξει, γιατί βάζει πόσο ηλεκτρονικά και traction control δεν έχει άλλη βλακή και αυτή. Δεν έχει βάλει traction control και βάζει cruise control. Το βάζει γιατί εντάξει, θέλει να δείξει ότι έχει πράγματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό που όντως ας πούμε έχει πράγματα. Αλλά το ότι το βάζει στα 800 κυβικά δεν σημαίνει ότι το έχει ας πούμε και σωστά ρυθμισμένο. Π.χ. ας πούμε, αν πάρουμε ένα Vestrom 1050 που με το cruise control, την έκδοση XT δηλαδή, μπορεί να το βάλει π.χ. το cruise control μέσα στα 160. Στο safe mode μπορεί μέχρι το 130. Μετά δεν μπορεί να βάλει cruise control. Άλλη βλακία κι αυτή. Δηλαδή στα μάξια όταν βγήκαν τα cruise control. Εγώ έχω αυτοκίνητο που έχει από το 2009 έχει cruise control. Αυτοκίνητο τη σειρά έτσι, όχι αυτοκίνητο π.χ. Mercedes, BMW που αυτά τα αυτοκίνητα μπορεί να έχουν από το 2000 cruise control. Όταν αυτοκίνητο της σειράς έχει cruise control εμένα, μπορώ να το βάλω είτε στα 150, είτε στα 200, είτε στα 220, όσο θέλω. Όσο θέλω το βάζω. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό, αλλά γιατί να σε περιορίζει. Μετά άλλο που θέλω να κράξω πάντα τις εταιρείες. Εγώ ας πούμε το σκεφτόμουν ας πούμε κάποια στιγμή, βασικά όταν πήρα το Vestrom 6, σκεφτόμουν να μήπως κάνω την υπέρβαση και πάω στο 1050 το Vestrom. Όμως το 1050 εγώ ήθελα να έχω cruise control. Για να έχω όμως το cruise control που ήθελα εγώ, έπρεπε να δώσω άλλες 2.000 ευρώ επιπλέον για να πάρω την έκδοση με τις ακτίνες που εγώ προσωπικά δεν την ήθελα, γιατί εντάξει και με τις κοκάλινες στις ζάντες το φαίνει στα μέτρα σου, δηλαδή να σ' αρέσει για μένα. Δηλαδή γιατί να δώσω άλλα 2.000, εντάξει το EMU ας πούμε 6 αξόνων το ήθελα και δεν το ήθελα, δηλαδή όσο οδηγάω έχω δει ότι σε κανένα δύο περιπτώσεις μπορεί να μου χρειαζόταν που κόντυψα να πέσω, γιατί όταν δεν έχεις σύστημα για να ελέγχει όταν είσαι σε κλίση και πας να πατήσεις φρένο και τα σχετικά για να σου πει το ABS ακόμα και σε κλίση που έχουν, π.χ. έχει το Vestrom το 1050 το XT με το EMU 6 αξόνων που λένε, μπορεί να πιάσει το ABS, μπορεί και να μην πιάσει. Εμένα μου είχε τύχει ας πούμε δύο φορές κιόλας, ήμουν πλαγισμένος, χρειάστηκε να τσιμπήσω λίγο φρένο, λίγο πίσω φρένο, ο δρόμος ο άσφαλτος ήταν άθλια κάτω, τσιμπάω το φρένο, γλιστράει το πίσω μέρος. Δηλαδή άφησα απλά τη μηχανή να έρθει μόνη της. Αν έκανα κάτι περίεργο θα έπεφτα. Βασικά και από τύχη τη γλίτωσα και δεν έπεσα έτσι. Μπορεί πάλι να έπεφτα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ σας λέω δεν το ήθελα τόσο με το EMU 6 εξών. Ήθελα μόνο το cruise control. Γιατί να μην δίνει μια επιλογή. Δώσε μου 200, 300, 400 ευρώ να βάλουμε μόνο αυτό. Και να μου βγει το Vestrom με 10, αντί για 12,5 που είχε τότε ή 12, δεν θυμάμαι το απλό. Να μου βγει 13 που λέει λόγος. Και να πάρω το απλό το Vestrom με cruise control. Άλλες εταιρείες πάλι. Ντουκάτι. Στο Μολτοστράντα το. Και στο 9,5 στο V4 δεν ξέρω τι γίνεται, δεν το έχω ψάξει πολύ. Λογικά κάτι αντίστοιχο θα γίνεται. Άμα θέλω να πάρω το cruise control ας πούμε στο V2, στο V2 πρέπει να δώσω άλλα 4.000 για να πάρω ένα cruise control. Εντάξει, δεν λέω, σου βάζει και άλλα πράγματα, quick shifter, LED φώτα, corner lights, δηλαδή να στρίβει και να δείχνουν τα φώτα προς τα μέσα προς στροφή. Τώρα τον EMU 6 αξόνων δεν ξέρω, τον έχει σίγουρα στο V2S, αλλά δεν ξέρω αν έχει, πώς το λένε, τον έχει στο V2S, αλλά δεν ξέρω αν στο απλό το έχει, δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ. Σου δίνει ηλεκτρονικές αναρτήσεις που προσωπικά δεν τις θέλω σε ένα τέτοιο μηχανάκι που θα κινείται κατά κύριο λόγο στον δρόμο. Εγώ δεν θέλω να έχω ηλεκτρονικές αναρτήσεις και να έχω ένα ακόμα πράγμα να σκέφτομαι ότι θα χαλάσει. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ από όλα αυτά τα έξτρα που έχει το V2S το πιο βασικό για μένα είναι το cruise control. Και δεν μου δίνει τη δυνατότητα να πάρω το απλό το παιδί με ένα cruise control έξτρα. Και να δώσω, σας λέω, ακόμα και 500 ευρώ να μου πει θέλω, θα τα δώσω για το cruise control, γιατί το θεωρώ βασικό.
Επειδή το έχω δουλέψει πολλά χρόνια και ξέρω τη χρησιμότητά του. Δηλαδή. Είναι βοηθάει πολύ. Εδώ μας επιτέθηκε ένα σκύλος. Ευτυχώς δεν μας δάγκωσε. Και υπάρχουν, σε αυτά τα ζώα υπάρχουν και άλλα παραδείγματα από μοτοσυκλέτες. Δηλαδή και η BMW τα ίδια κάνει. Ας πούμε κοιτούσα τις προάλλες στο GS, το 1250, το απλό τελείως. Βγαίνει σε μια τιμή γύρω στα 18.800 νομίζω. Δηλαδή ρωτήστε έναν που έχει πάρει GS και να σας πει ότι το πήρα 18.800. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε. Δηλαδή 18.800 και το GS είναι τζάμπα θεωρώ. Αλλά δεν θα βρείτε και άλλο, γιατί σου λέει έχεις σε αυτό το απλό το πακέτο έχεις ένα depósito 20 λίτρα. Δεν θα πάρεις την έκθεση να αντιθέτεις με το μεγάλο το depósito 30 λίτρα. Ναι, όμως το μεγάλο το depósito δεν σου δίνει μόνο το μεγάλο το depósito, που εγώ προσωπικά αυτό θέλω, σου δίνει και τις ακτινικές τις ζάντες. Και εγώ προσωπικά, εντάξει, σαν ομορφιά, ναι, είναι πιο ωραίο, αλλά εγώ δεν τις θέλω εγώ, να έχω ακτινικές ζάντες. Γιατί δεν θα κάνω το χώμα που θα τις χρειαστώ τις ακτινικές ζάντες. Θα κάνω μια απλή διέλευση από το χώμα. Ναι, όταν θα έχω μια μοτοσυκλέτα τέτοιας αξίας. Μετά... θες να πάρεις το cruise control. Σου λέει BMW πάρε το touring το πακέτο. Το touring το πακέτο στοιχίζει 800 ευρώ και σου δίνει και βάση για βαλίτσες και δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο. Οκ, okay, ναι, άμα θες να πάρεις βαλίτσες BMW ή αυτές τις βαλίτσες που μπαίνουν σε αυτές τις βάσεις, αξίζει. Εγώ ας πούμε δεν θέλω να βάλω αυτές τις βάσεις. Δηλαδή αν έπαιρνε ένα GS τώρα, θα έβαζα το Adventure το πακέτο και το πακέτο το Touring για το depósito και για το cruise control. Εμένα όμως επειδή αυτά τα πακέτα στα δίνει με άλλα πράγματα που εγώ, για μένα εγώ δεν τα θέλω, γιατί θα πάω να βάλω τα δικά μου πράγματα πάνω, θα πληρώσω άλλα 4.000, όταν θα πρέπει να πληρώσουμε άλλα 1.500, γιατί θα έχω και πράγματα που δεν θέλω. Δηλαδή ας πούμε το βάση για τις πλαϊνές βαλίτσες πίσω, δηλαδή ας πούμε αν πάρω ένα GS κάποια στιγμή, θέλω να βάλω τις μεγάλες τις βαλίτσες τις 48 ώρες δεξιά και αριστερά. Δηλαδή με λίγα λόγια πρέπει να βάλω άλλες βάσεις. Αυτές οι βάσεις που δίνει η BMW είναι οι βάσεις για να μπουν 37 ή 40 λίτρα. Νομίζω 37 λίτρα βαλίτσες. Και νομίζω ότι είναι και τις BMW. Δεν το έχω ψάξει περαιτέρω, συγγνώμη γι' αυτό. Δεν ξέρω αν ταιριάζουν π.χ. σε αυτές τις βάσεις να πάω να βάλω εγώ τις 48 ώρες τις βαλίτσες. Δηλαδή, αυτά ελπίζω να το δει καμία εταιρεία, να το σκεφτεί λίγο παραπάνω. Υπάρχουν κάποιοι αναβάτες που δεν τα θέλουν όλα τα έξω. Δεν λέω να μην μου βγάλει ένα... Πώς το λένε... Να μην βγάζει πακέτα εξοπλισμού. Δηλαδή, ας το κάνει όπως το αυτοκίνητο. Έχω χρόνια να αγοράσω βέβαια, πολλά χρόνια να τύχει σε αγορά καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στα αυτοκίνητα π.χ. θα σε έναν αισθητήρα παρκαρίων σου λέω εγώ, που δεν έχει το πακέτο εξοπλισμού που παίρνεις δεν το έχει αυτό πάνω. Του σου λέει μέσα στον αντιπρόσωπο εγώ το θέλω και θέλει να έχει και αισθητήρα παρκαρίσματος. Σου λέει ναι μπορούμε να το φέρουμε, αλλά θα έχεις μια αναμονή 3 μήνες παραπάνω. Δηλαδή θα το προτιμούσε αυτό. Να μου πει ή θα πάρεις τα δικά μας τα πακέτα ή θα πάρεις αυτό που θες, αλλά θα περιμένεις λίγο παραπάνω. Δηλαδή και αυτό δεν το θεωρώ τόσο μεγάλο πρόβλημα για τις εταιρείες να το κάνουν. Γιατί υπάρχει κόσμος που θα πάει να πάρει και τις εκδόσεις αυτές που βγάζουν οι εταιρείες. Δεν θα πάει να πάρει μόνο ό,τι θέλει. Δηλαδή κάποιος ας πούμε θα σκεφτεί ότι ναι εντάξει φτάνω, δίνω 20.000 και εμένα δεν με νοιάζει να δώσω όλα δύο. Να πάρω το πακέτο αυτό. Ναι υπάρχει όμως και κόσμος, ας πούμε εγώ αυτό θα το σκεφτόμουν γιατί είναι αυτά τα 2.000 να τα κρατήσω και να τα κάνω σουβλάκια που λέει ο λόγος ή να τα κάνω βεντζίνες, τα 2.000 θα είναι οι βεντζίνες για ένα χρόνο για μένα με το GS ας πούμε. Γιατί να μην τα κρατήσω για μένα και να τα δώσω στην εταιρεία εφόσον μου δίνει κάτι που δεν το θέλω. Καταλάβατε.
Αυτό θα είναι το βίντεο για σήμερα. Εντάξει, πιστεύω ότι και άλλοι τα έχετε σκεφτεί αυτά. Να είστε πάντα καλά, πάντα όρθιοι και θα τα πούμε.